Ελλάδος είναι το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που πραγματοποιείται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Για έναν τη συνεχόμενη εβδομάδα, οι φοιτητές βρίσκονται στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και κυρίως να δείξουν την άρνησή τους στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. 2.000 φοιτητές έχουν κατέβει από όλη την Ελλάδα, από τη Φλόρινα, την Κομωτινή μέχρι και την Κρήτη, να διαδηλώσουν και να δείξουν την εναντίωσή τους πάνω σε αυτό το έκτρωμα νομοσχέδιο που πάει να περάσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο συλλαλητήριο που ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι από το Προπήλαια συμμετέχουν περισσότεροι από 20.000 διαδηλωτές, ενώ την ίδια ώρα το επίμαχο νομοσχέδιο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί απόψε. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, εννοείται. Δείχνουμε στην πράξη ότι οι πλειοψηφίες, δηλαδή οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές μας, όλοι είναι ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο και σε αυτή την πολιτική. Σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτρες με τους φοιτητικούς μας συλλόγους θέλουμε για ακόμη μια φορά ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και στα σύμμαχα κόμματά της, ότι οι φοιτητές απορρίπτουμε, είμαστε η μεγάλη πλειοψηφία που απορρίπτει αυτό το νομοσχέδιο. Ο αγώνας συνεχίζεται όσο πάει για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αρμόζει σήμερα. Σύγχρονες, δωρεάν, σπουδές, μοναδική προϋπόθεση στο πτυχίο μας για δουλειά. Αυτό διεκδικούμε σήμερα και το πρωτοφωνάζουμε με χιλιάδες κόσμου που συμμετέχει και από το Βόλο και από τη Θεσσαλία και από όλες τις επαρχιακές πόλεις μαζί με τους φοιτητές του Αθηνών. Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σύγχρονες σπουδές. Απαιτούμε να έχουμε πτυχία με αξία για να μπορούμε να βρίσκουμε δουλειά με δικαιώματα. Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχετε να λύσει τίποτα από αυτά, έχετε να χειροτερεύσει την κατάσταση. Στο πλευρό των φοιτητικών συλλόγων βρίσκονται μαθητές και μαθήτριες, διοικητικοί υπάλληλοι και πανεπιστημιακοί καθηγητές.